5 χρόνια να κάνω τηλεόραση. Προσωπικά δεν είχα καμία αγωνία να ξανακάνω τηλεόραση. Θεωρούσα ότι είναι μια κυρία η οποία δεν την αφορώ πια. Οπότε της είπα και εγώ για χαρά και δεν είχα κανένα πρόβλημα. Από εκεί και πέρα οι αγωνίες ήταν για άλλα πράγματα, για όχι για το αν θα ξανακάνω τηλεόραση. Ήταν μια ελληνική σειρά που πάρα πολλά χρόνια είχε να κάνει μεγάλες τηλεθεάσεις στην ελληνική τηλεόραση, που επιτέλους οι καναλάρχες ανένυψαν και αποφάσισαν να επενδύσουν και πάλι στην ελληνική μυθοπλασία. Πιστεύω ότι είναι κάτι που το χρειαζόταν οι Έλληνες τηλεθεατές. Το αποδεικνύουν με την παρουσία τους μπροστά στους δέκτες τους. Αυτό κάνει τα υψηλά περίφημα νούμερα, τέλος πάντων, που όλοι γι' αυτά κόπτονται. Το πήραν άλλη μια φορά με το κάτω παρτάλι και με γεια τους με χαρά τους. Από εκεί και πέρα ξαναπευθυντούν την αγορά, την Αργεντίνικη, τη Βιενέζικη, την Κινέζικη, την Αυτή, και βρουν κάτι καλύτερο. Σας υπήρχαν και κάποιες κριτικές από τον κύριο Βίδο συγκεκριμένα, το προηγούμενο μίσο Σαββατοκύριακο. Βίδο, Κοσμά Βίδο. Που ουσιαστικά είπε ότι είναι υπερεκτιμημένη σειρά, ότι τα αστεία είναι λίγο σαν ανέκδοτα. Καταρχήν δεν το ξέρω τον κύριο, δεν ξέρω ποιος είναι, δεν έχω διαβάσει τι έχει γράψει, δεν ξέρω τι δουλειά είναι αυτή που κάνει. Εγώ κάνω μια δουλειά και λέγω ηθοποιός. Τώρα άλλος αν κρίνει εμένα που είμαι ηθοποιός, τι σοϊ παρασιτική δουλειά είναι αυτή, εγώ δεν τη γνωρίζω. Αλλά εν πάση περιπτώσει καλά κάνει. Ο άνθρωπος αφού βγάζει το ψωμάκι του με αυτόν τον τρόπο, καλά κάνει και το γράφει. Αυτό είναι το ίδιο της φυλής, ξέρεις. Μόλις η φυλή καταφέρει να κάνει κάτι, πέφτουν όλοι πάνω στη φυλή να τη γδάρουν. Πρώτα απ' όλα πέφτουν αυτοί που μας εξουσιάζουν. Λέει τι περνάνε καλά, είναι πρόβλημα παράτα τους εκεί πέρα που θα περάσουν καλά. Και το ίδιο κάνει και αυτός ο κύριος τώρα, κατάλαβε. Δηλαδή τώρα έχουμε 5 χρόνια να δούμε ελληνική μυθοπλασία στην ελληνική τηλεόραση. Έχουμε επιτέλους μια σειρά που ο κόσμος την αγαπάει. Τη βλέπει, έρχεται αυτός ο κύριος να μας πει τώρα αν παίζουν ηθοποιοί κάποιου. Που ξέρει μωρέ αυτός πώς παίζουν ηθοποιοί, να πούμε. Άσε με να χαρίζει τώρα. Σας ενδιαφέρουν οι κριτικές, εσείς διαβάζετε? Δεν υπάρχει κριτική στην Ελλάδα για να με ενδιαφέρει και να ενδιαφέρει και κανένα. Και αν νομίζουν αυτοί ότι κάποιος τους διαβάζει και άγεται και φέρεται από τη δική τους γνώμη για να δει κάτι ή να πάει κάπου. Πλανώνται πλάνοι νυχτράν. Είχε γραφτεί κάποια στιγμή με ερωτηματικό αν κόβετε το κάτω παρτάλι γιατί δεν πληρώνεται η παραγωγή. Οι φήμες αυτές ισχύουν ή είναι ψέματα? Δεν ξέρω. Και κάπου διάβασα ότι οι συντάξεις θα επανέλθουν στις 3.000 ευρώ και κάνει τέτοια πράγματα κτλ. Άμα δίνετε βάση στα γραμμένα και τα κουτσομπολιά, καλά να πάθετε.